Τάρπλε και ο Λιπηρίδη ξεκινούν για τον Άρη. Απ' την άλλη πλευρά για την πολωνική ομάδα ο Αμερικάνος ο Williams με το νούμερο 6. Είδαμε το πρώτο καλάθι με το τρίποδο του Παναγιώτη Γιαννάκη. 3-0 λοιπόν προηγείται ο Άρης με το ξεκίνημα του αγώνα. Ο Βίερσγκατζ με το νούμερο 8. Ο Τσέρνιακ με το νούμερο 12. Ο Παρτζένσκι με το νούμερο 14 και ο Ζισκόφσκι με το 15 είναι η αρχική πεντάδα για την γήπεδου ομάδα που εδώ πετυχαίνει το πρώτο της καλάθι με τον Τσέρνιακ και μειώνει σε 2-3. Οι δύο ομάδες που ξεκίνησαν σε man to man ο αγώνας που είναι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση περνάει στις 12 ομάδες και θα λάβει μέρος σε έναν από τους δύο ομίλους των 6 και θα χωριστούν αυτές οι 12 ομάδες συνέχεια. Ο Λιπηρίδης με ωραία προσπάθεια πετυχαίνει το καλάθι. 5-2 για τον Άρη. Και η προσπάθεια τώρα για τους Πολωνούς. Ο Άρης που όπως βέβαια και η Φλάσκ ξεκίνησε με man to man τον αγώνα. Ο Αμερικανός ο Williams που είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού είχε σπασμένο τον αντίχειρα του δεξιού του χεριού και για 3 εβδομάδες δεν αγωνιζόταν με την ομάδα του. Κέρδισε το φάουλ εδώ από τον Γάσπαρη. Όπως δείχνει χαρακτηριστικά ο Γιώργη Βάραρντι. Ο ένας από τους δύο διαιτητές, ο Ούγκρος, ο άλλος είναι ο Πέτερ Κλίνγκβιλ, ο Γερμανός. Να και πάλι η προηγούμενη προσπάθεια από τον Βασίλη Λιπηρίδη και το έξοχο καλάθι που πέτυχε. Στο μεταξύ ο Williams με την πρώτη βολή έχει μειώσει το σκορ σε 3-5 και ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Ο Αμερικανός μειώνει στον πόντο 4-5, ένας πάρα πολύ εύστοχος γκάρτ και πολύ καλός κουμανταδόρος. Δεν έχει μόνο καλό σουτ από την περιφέρεια, αλλά από ό,τι έλεγε χθες ο Στίβ Γιατζόγλου στην τελευταία προπόνηση των παικτών του πριν το σημερινό αγώνα που έγινε εδώ, στη Χάλα Λουντόβα, είναι και πάρα πολύ καλός στις διεισδύσεις του. Στο μεταξύ ο Τάρπλεϊ με αυτό το κάρφωμα που έκανε ανέβασε το σκορ στο 7-4 για τον Άρη, που έχει δικαίωμα για νέα επίθεση, μετά την λάθος συνεννόηση ανάμεσα στο Williams και τον Τζέρνιακ. Να και πάλι εδώ το κάρφωμα από τον Ρόι Τάρπλεϊ. Πραγματικά είναι ανίκητος όταν πάρει την μπάλα κοντά στο καλάθι. Γιαννάκης προσπάθεια να περάσει για τον Τάρπλεϊ. Το ξέρει αυτό από ό,τι φαίνεται ο Λοπάτκα, ο προπονητής της ΛΑΣΚ, ότι ο Τάρπλεϊ είναι ανίκητος. Και προσπαθεί να το παίξει overplay. Είδατε την πολύ όμορφη κίνηση του Williams. Αυτό που σας λέγαμε ότι είναι πολύ καλός παίκτης και στις διεισδύσεις του Αμερικανός, ο Keith Williams. Παρότι έχει ύψος μόλις 1,80, ο 27χρονος Williams είναι φαντεζή παίκτης όπως λέμε. Μείωσε λοιπόν σε 6-7 το σκορ. Και οι κυπελούχοι Ελλάδος και πρωτοπόροι στο φετινό πρωτάθλημα μετά από 7 αγώνες όπου έχουν 7 συνεχόμενες νίκες και 14 βαθμούς έχοντας αποσπαστεί 2 πόντους από τους διώκτες τους. Με το Roy Tarpley εδώ ανεβάζουν και πάλι τη διαφορά. 6-9 για τον Άρη και ο Williams. Γρήγορη επιστροφή των παικτών του Άρη, δεν πέρασε η γρήγορη επίθεση των Πολωνών. Ο Williams που στέκεται στο high post και κάνει το shoot. Προσπάθεια και κερδίζει το επιθετικό rebound ο Βίερσγκατζ, ο Αντρέι Βίερσγκατζ εδώ μπροστά μας με το νούμερο 8. Σε πρώτο πλάνο ο Πολωνός. Ο πιο ψηλός παίκτης της ομάδας του με ύψος 2-6, ο 23χρονος Βίερσγκατζ. Το shoot που επιχείρησε από τη γωνία ο Τσέρνιακ ήταν άστοχο. Και ο Γιαννάκης τώρα. Ο Γιαννάκης που κοντρολάρει το ρυθμό για τον Άρη και δείχνει, βλέπετε, κάνει κάτι κινήσεις εκεί με το χέρι στα μαλλιά του. Να ο Τάπλεϊ κοντά στο καλάθι που δεν μπορεί να βρει το δρόμο για να πετύχει τους δύο πόντους και συνέχεια χρεώνεται με επιθετικό φάουλ από τον Κλίνγκβιλ. Απορεί ο Τάπλεϊ, δείτε και πάλι εδώ το γύρισμα. Βάζει το χέρι του το δεξί στο rebound ο Τάρπλεϊ, τραβάει με δύναμη την μπάλα ο Βίερσγκατζ και οι διαιτητές χρεώσαν τον Αμερικανό σέντερ του Άρη με φάουλ. Έτσι το σκορ παραμένει 6-9 και η προσπάθεια για τους γηπεδούχους, για την ομάδα της ΛΑΣΚ με τον Παρτζένσκι, 8-9 το σκορ. Και πάλι στον πόντο οι Πολωνοί που παίζουν overplay τον Άντερσον όπως και τον Τάρπλεϊ. Εδώ ο Άντερσον κόβεται σε πρώτη φάση αλλά κερδίζει το rebound, δίνει μάχες τελικά. Ο Βίερσγκατζ που τον είχε κόψει έδωσε για την μπάλα πλάγια. Νέα επίθεση λοιπόν για τον Άρη. Ο Στίβ Γιατζόγλου μας έλεγε χθες ότι
Δεν είναι εύκολη ομάδα της ΛΑΣΚ όπως παρουσιάστηκαν τα πράγματα μετά την κλήρωση. Με στην έδρα της είναι ομάδα που χρειάζεται προσοχή, με παίκτες που παίζουν αυτό το κλασικό όπως το χαρακτήρισε μάλιστα ανατολικό μπάσκετ, με πολλές πάσες και με πολλά σούτ από την περιφέρεια, όπου αρκετοί από αυτούς είναι εύστοχοι και έχουν βέβαια την ενίσχυση από τον Αμερικανό, τον Williams. Έναν πάρα πολύ καλό, ένα φαντεζή παίκτη που τους βοηθάει πολύ σημαντικά. Για να δούμε εδώ τον Darplay. Με τα αριστερό ο Roy Darplay δεν είχε κανένα πρόβλημα να ανεβάσει το σκορ στο 8-11 στους 3 πόντους και πάλι ο Άρης. Να εδώ Darplay. Και η Πολωνή με τον Ζισκόφσκι. Αυτός είχε αντίπαλο τον Άντερσον. Γύρισε την μπάλα στο high post όπου είδατε εδώ τόσο το σουτ που χάθηκε από τον Μπορτζένσκι όσο και συνέχεια το follow από τον Βιέρσγκατ τελείως μόνοι τους. Στη συνέχεια μάλιστα ο Βιέρσγκατ έπεσε και σε φάουλ πάνω στον Darplay που πραγματικά είναι ανίκητο στα rebound. Και από την πλάγια επαναφορά του Γάσπαρη ο Γιαννάκης κατεβάζει τώρα για τον Άρη. Το σκορ είναι 8-11. Ο Darplay κάνει το σουτ από μέσα απόσταση αλλά είναι άστοχος. Εύκολο ήταν το rebound για τους Πολωνούς, καθώς έλειπε ο Darplay τη ρακέτα. Αλλά και λάθος η πάσα του Williams. Εδώ σε πρώτο πλάνο ο Γερμανός, ο Κλίνμπιλ. Και ο Άρης σε νέα επίθεση. 15 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Βγαίνει γρήγορα ο Williams και κλέβει την πάσα του Γιαννάκη για τον Γάσπαρη. Williams που θα πάει μέχρι το καλάθι του Άρη. Ο Γιαννάκης διαμαρτύρεται για φάουλ. Δείτε και πάλι εδώ την προσπάθεια του Williams. Πολύ όμορφη ενέργεια από τον Αμερικανό της Slash Wroclaw που την βλέπουμε και από μια άλλη κάμερα. Βλέπετε και πώς περίπου είναι το γήπεδο με αυτό το τεράστιο τρούλο. Η Χάλα Λουντόβα, ένα γήπεδο που χτίστηκε το 35 από τους Γερμανούς. Το Wroclaw τότε ήταν γερμανική πόλη για την Ολυμπιάδα του 1936. Τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε βέβαια ποτέ για αυτό το σκοπό. Το φάουλ του Παρτζένσκι πάνω στον Darplay. Η μπάλα πλάγια για τον Άρη, όπως υποδεικνύει ο Βάραρτη. Και είναι έτοιμος ο Άντερσον για την επαναφορά. Ο Γιαννάκης που βγαίνει για την πρώτη πάσα. Ο Γάσπαρης πίσω από τα σκρίνη των συμπαικτών του βρέθηκε τελείως ακάλυπτος για να πετύχει εύκολο καλάθι και το σκορ γίνεται 10-13. Ο Άρης που έχει από την αρχή το προβάδισμα και το συντηρεί. Αλλά με πολύ μικρή διαφορά. Καθώς η Πολωνία τα αποδίδουν τα καλάθια του και έτσι δεν έχει φύγει διαφορά πάνω από τους 3 πόντους. Το ωραίο κλέψιμο από τον Λιπηρίδη και το φάουλ που κερδίζει από τον Ζισκόφσκι. Ο Λιπηρίδης που έλαγε επαναφορά. Το σκορ να θυμίσουμε 10-13 ενώ τώρα συμπληρώνονται τα 5 πρώτα λεπτά του αγώνα. Με το Γιαννάκη να έχει αντίπαλό του το Τζέρνιακ που βγαίνει. Ο Λιπηρίδης. Πέρασμα στον Άντερσον. Ο Άντερσον δοκιμάζει το σούτ αστοχή και ο Williams παίρνει γρήγορα το rebound και φεύγει μπροστά για την ομάδα του. Ο Τσέρνιακ που στέκεται και σουτάρει μπροστά στο Γιαννάκη μειώνοντας τον ένα πόντο για πάλι. 12-13 από την γρήγορη επίθεση των Πολωνών και το έστω σούτ του Τσέρνιακ. Ο Γιαννάκης με τη βοήθεια του Λιπηρίδη εκεί που του προσφέρει τα screen. Ο Λιπηρίδης που έρχεται και για το follow παίρνει και το επιθετικό rebound μετά το άστοχο follow που επιχείρησε. Δεν μπόρεσε όμως να πετύχει το καλάθι ο Λιπηρίδης. Ο Άρης πάει σε νέα επίθεση. Με το Γιαννάκη, το Γάσπαρη και πάλι το Λιπηρίδη. Τον Άντερσον τώρα. Ο Αμερικανός για το Γιαννάκη. Πέρασμα στον Darplay. Ο Darplay πάει για το κάρφωμα. Κόβεται με φάουλ από τον Βιέρσγκατ. Ο Roy Darplay λοιπόν αποκτά δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ενώ αυτό ήταν το δεύτερο φάουλ του Πολωνού παίκτη. Του Βιέρσγκατ. Δύο φάουλ έχει και ο Παρτζένσκι. Ενώ από τον Άρη δύο φάουλ έχει μόνο ο Γάσπαρης. Ο Darplay κάνει την πρώτη βολή. Ακούτε τι γίνεται στη Χάλα Λούντοβα για να στοχίσει ο Αμερικανός που όμως βρήκε το δρόμο κάνοντας το σκορ 14-12. Η διαφορά λοιπόν στους δύο πόντους. Η Χάλα Λούντοβα που χωράει 4.000 θεατές περίπου σήμερα παρακολουθούν τον αγώνα γύρω στις 2.500 Πολωνοί. Μεταξύ τους και πολύ λίγοι βέβαια, αλλά υπάρχουν Έλληνες φίλαθλοι που ενισχύουν τον Άρη.
Star Play που κατεβάζει την μπάλα στα Playmaker και βγάζει στο Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης έφτασε από τα 6-25. Αστοχή και παίρνει δυνατά το rebound ο Παρτζένσκι. Παρτζένσκι 24 ετών, έχει ύψος 2-5. Ο Γουίλιαμς που εκδηλώνει τις περισσότερες επιθέσεις της ομάδας του, ακόμα και όπως είδατε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, στα 5, στα 8 δευτερόλεπτα. Ο Γιαννάκης όμως είναι εύστοχος. Και με αυτό το ωραίο lay-up του αρχηγού, ο Άρης προηγείται 16-12. Williams. Φωνάζει ο Στίβια Τζόγλου στους παίκτες του για να αντιμετωπίσουν τα screen των Πολωνών. Διπλή προσπάθεια μετά το άστοχο σουτ με το follow Ζισκόφσκι, πετυχαίνει τους 2 πόντους. Εδώ με το νούμερο 15 ο Γιάροσλαβ Ζισκόφσκι, 28 ετών, ύψος 2-5. Μια ομάδα που δεν έχει τον πανύψηλο σέντερ, αλλά έχει αρκετά μεγάλο μέσο όρο ύψους. Όλους τους παίκτες αν εξαιρεθεί ο Αμερικανός που είναι 1,80. Γάσπαρης για 3, άστοχος. Το rebound αυτό Ζισκόφσκι και πάλι. Και ο Williams τώρα. Ο Ζισκόφσκι που άλλαξε για τον Βιεσγκάτ. Και πάλι ο Williams. Από τα χέρια του Αμερικανού γίνεται βέβαια όλο το παιχνίδι της ομάδας του. Το πέρασμα στο Τζέρνιακ που χάνει προς στιγμή την μπάλα. Τελικά κατάφερε να τη γυρίσει στο Williams που είναι κλεισμένος από το Γάσπαρη. 2 δευτερόλεπτα για τη λήξη του χρόνου. Το σουτ ήταν πρόθεσμο βέβαια. Μάχη για το rebound. Κερδίζει τελικά την μπάλα μακριά αλλά αστοχεί ο Βιεσγκάτ. Που εδώ όμως θα καταφέρει να γυρίσει στο Williams και ανανεώνουν το χρόνο επίθεσης τους οι Πολωνοί. Με τον Κιτ Γουίλιαμς προσπαθεί εδώ να ηρεμήσει τους συμπαίκτες του. Ζισκόφσκι. Κλέβει πολύ έξυπνα ο Άντερσον την πάσα του. Και περνάει στο Λυπηρίδη, αυτό στον Ντάρπλη που έρχεται και καρφώνει. Κατέβηκε το καλάθι. Πάγωσε προς στιγμήν ο κόσμος. Καθώς φάνηκε ότι ίσως έσπαζε. Εδώ είναι ο Williams που έκανε το φάουλ στο ξεκίνημα της αματικής ενέργειας του Roy Tarpley που εκτός από τους 2 πόντους έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Δείτε και πάλι εδώ, προσπάθησε να βάλει το χέρι του εκεί ο Williams, δεν μπορεί να καταλάβει τι θέλει να κάνει και δείτε πως κρεμάστηκε το Στεφάνι για λίγο. Ο Roy Tarpley λοιπόν έτοιμος και για τη βολή, ενώ ο Μισούνοφ που βλέπετε εδώ πέρα στον αγώνα. Ο Tarpley ανεβάζει τη διαφορά στους 5 πόντους. 19-14 η μεγαλύτερη διαφορά για τον Άρη. 11 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Και ο Williams. Ο Ζισκόφσκι που κόβεται εντυπωσιακά από τον Tarpley που τον σκέπασε εκεί κυριολεκτικά. Tarpley λάθος πάσα για τον Βουρτζούμι που μπήκε αυτό στον αγώνα. Ο Williams που έκλεψε. Ο Ζισκόφσκι βρίσκει τον δρόμο με ταμπλό και μειώνει σε 16-19. Γιαννάκης για τον Άρη σε κοντρόλ επίθεση τώρα. Ενώ στο πάγκο των κυπελούχων κάθονται ο Λυπηρίδης και ο Γάσπαρης μετά τις δύο αλλαγές του Στίβια Τζόγλου. Άντερσον που γυρίζει και πάει σε ένα εύκολο lay-up πλέον καθώς με το ωραίο pivot που έκανε βρέθηκε τελείως ακάλυτος. Εδώ ο JJ Άντερσον. 21-16 λοιπόν προηγεί το Άρης. Και Ζισκόφσκι. Πρέπει να πούμε βέβαια πως μετά την χθεσινή νίκη όπως με πληροφόρησαν από την Αθήνα του Ηρακλή οι ελληνικές ομάδες στα κύπελλα Ευρώπης έχουν είδατε το εκπληκτικό κόψιμο εδώ του Άντερσον που βγήκε και σταμάτησε τον Βιεσγκάτ. Οι ελληνικές ομάδες λοιπόν έχουν φτάσει στο 15-0 στην Ευρώπη, 15 νίκες χωρίς καμία ήττα και ο Άρης παλεύει για να κρατήσει αυτό το αίτητο σήμερα και βέβαια για να βάλει την υποθήκη για την πρόκρισή του. Ο Άρης που είναι το μεγάλο φαβορί του αγώνα. Καλάθι και φάουλ όμως από τον Παρτζένσκι. Τον βλέπουμε εδώ, τον Ντάριους Παρτζένσκι. Πέτυχε τους 2 πόντους, απέκτησε δικαίωμα και για ελεύθερη βολή. Από το φάουλ που του έκανε ο Μπουρτζούμης. Είδαμε και πάλι εδώ την τελευταία επιθετική ενέργεια των Πολωνών. 18-21 λοιπόν το σκορ. Και με τη βολή του Παρτζένσκι μειώνει ακόμα περισσότερο η Σλάστ. 19-21 στους 2 πόντους η διαφορά. Γιαννάκης, κοιτάξτε πώς κρατάει το κεφάλι του. Είναι ένας τρόπος, όπως είπαμε και πριν, για να δείχνει ο Παναγιώτης Γιαννάκης τους συμπαίκτες στο σύστημα. Ο Μισούνοφ. Πέρασμα της μπάλας στον Τάρπλεϊ που πέρασε και κάρφωσε εκπληκτικά. Να εδώ ο Ροϊ Τάρπλεϊ. Ο γιγαντός όμως σέντερ. Ο Αμερικανός πρώην επαγγελματίας με τους Dallas Mavericks. Που μέχρι στιγμής διαπρέπει με τα χρώματα του Άρη. Τόσο βέβαια στην Ευρώπη όπου
Πρέπει να το πούμε, δεν έχει δώσει και κανένα πολύ μεγάλο παιχνίδι ακόμα Άρης, αλλά όσο και στο ελληνικό πρωτάθλημα που έχει δείξει ήδη τα πολύ καλά διαπιστευτήριά του. Williams. Ο Ζισκόφσκι το σούτο, Τάρπλεϊ το rebound. Και έφυγε, είδατε πόσο έξοχα πέρασε ο Τάρπλεϊ και κατεβάζει την μπάλα. Αλλάζει με το Μπουρτζούμι και να το εκπληκτικό κάρφωμα. Το κάρφωμα τσεκούρι, όπως το λένε οι Αμερικανοί, το Tomahawk Slam. Μεγάλη σπεσιαλιτέ του James Worthy, του επαγγελματία των Los Angeles Lakers. Σε αυτή τη φοβερή ενέργεια εδώ του Τάρπλεϊ, δείτε. Με το δεξί του χέρι καρφώνει ο Τάρπλεϊ. Το σκορ έχει γίνει 25-19, οι Πολωνοί έχασαν στο μεταξύ την μπάλα και έχει ζητήσει δεύτερο time out το Λοπάτκα. Αθλητική Κυριακή. Η πρώτη αθλητική εκπομπή από το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Κάθε Κυριακή βράδυ, ολόκληρη η αθλητική κίνηση από την Αθλητική Κυριακή. Κάθε βράδυ Κυριακής, Αθλητική Κυριακή. Μην τη χάνετε. Γυρίσαμε στην Χάλα Λουτόβα. Να σας πούμε ότι λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, γύρω στις 8 δηλαδή ώρα Ελλάδας, θα διακόψουμε την μετάδοσή μας από το Πρόσλαφ για να συνδεθούμε με τη Λέσχα Σωματικών Ενόπλων Δυνάμεων της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να παρακολουθείτε από εκεί την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Καραμάνλη. Το παιχνίδι λοιπόν ξαναρχίζει με την επαναφορά του Μπουρτζούμι για το Γιαννάκη. Το σκόρ είναι 25-19 για την ελληνική ομάδα, ενώ έχουμε μπει στο δεύτερο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου και την ακρίβεια θέλουμε 9-24 για να τελειώσει το πρώτο μέρος. Και έχουμε επιθετικό φάουλ του Μισούνοφ, όπως δείχνει ο Βάραρντι, ο Ούγγρος. Ο Μισούνοφ στις μάχες που έδινε εκεί με το άλλο νούμερο 8, τον Βιέρσκατ, συγκράτησε αντικανονικά τον αντίπαλό του. Και ο Γουίλιαμς τώρα, ο Αμερικανός. Βγήκε ο Τσέρνια, καλά άργησε και ο Γιαννάκης τον κάλυψε. Δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί δηλαδή τα σκρίνη των συμπαιχτών του. Ο Γουίλιαμς που πέρασε για τον Μπαρτζένσκι. Να ο Τσέρνιακ στη γρήγορη εκδήλωση της ενέργειας αυτής για να αποφύγει και το κόψιμο του Τάρπλεϊ. Την μπάλα είδατε χτυπάει στο κεφάλι του Άντερσον και βρίσκει την ευκαιρία να πετύχει το καλάθι ο Ζισκόφσκι, ο οποίος όμως πάτησε τη γραμμή. Εδώ βλέπετε διαμαρτύρεται, ζητάει τρίποδο. Αλλά ο Βάραρντι, ο Ούγγρος ήταν δίπλα του και είδε ότι είχε πατήσει τη γραμμή ο Πολωνός. Το σκορ λοιπόν 21-25. Τάρπλεϊ. Νέα άνετη ενέργεια του Αμερικανού που όταν βρει χώρο και κινηθεί προς το καλάθι πραγματικά δεν παίζεται. Το Williams. Το σκορ 27-21. Ο Ζισκόφσκι πάλι το μακρινό σου, το Τάρπλεϊ νέο rebound. Πάσα για το Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης με τον Τζέρνιακ πάντα. Από την αρχή του αγώνα ο 23χρονος ο Ρότοσλαβ Τζέρνιακ που έχει ψωσ 2 μέτρα καλύπτει το Γιαννάκη. Ο Μισούνοφ έτυχε με ταμπλό το καλάθι. 29-21 το σκορ. Η διαφορά ανεβαίνει στους 8 πόντους για τον Άρη. 8 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Μια διακοπή από τον Βάραρντι τον Ούγκρο γιατί είχε βγει αυτή η σιδερένια τάπα που υπάρχει στο παρκέ για να τοποθετείται το φιλέ του βόλεϊ. Να ο Τάρπλεϊ σε νέο κλέψιμο. Και κατεβάζει την μπάλα πάλι ο Αμερικανός. Ο οποίος κάνει ένα εκπληκτικό παιχνίδι σήμερα. Coast to coast από τον Τάρπλεϊ, από το ένα καλά τη άλλο. Εκπληκτικός πραγματικά ο Ρόι Τάρπλεϊ. 31-21, μεγαλύτερη διαφορά 10 πόντων. Παρά την έξοχη ασίστ στο Τσέρνιακ δεν πέτυχε το καλάθι, αλλά ήρθε να κερδίσει το επιθετικό rebound ο Βίεργατ. Νάτος εδώ. Πέτυχε τους 2 πόντους και ξαναδείτε την πάσα του Williams, ο Τσέρνιακ αστοχή παρότι μόνος του με ταμπλό και υπάρχει φάουλ που του κάνει ο Άντερσον από πίσω. Από το φάουλ λοιπόν του JJ Άντερσον, το πρώτο του το παιχνίδι. Η ελεύθερη βολή όμως ήταν άστοχη και ο Τάρπλεϊ που μάζεψε το rebound έδωσε γρήγορα για το Γιαννάκη. Αυτό στέκεται έξω από 6-25, αστοχή στο τρίποδο. Το rebound ο Παρτζένσκι. Την μπάλα στο Williams. Ενώ στον αγώνα έχει περάσει και ο Μπλόνσκι με το νούμερο 5. Νέο άστοχο σούτ από τους Πολωνούς, από το Βίερσγκατ συγκεκριμένα. Οι Πολωνοί, παρότι θυμίζονται ότι μέσα στην έδρα τους είναι πάρα πολύ καλή σουτέρ, σήμερα η πολύ δυνατή άμυνα του Άρη εν μέρει αλλά και η δική τους αστοχή από την άλλη
τους έχει οδηγήσει σε πολλά άστοχα μακρινά σούτ. Ο Άντερσον. Ο Τάρπλεϊ που δίνει εκεί τη μάχη και καταφέρει να γυρίσει την μπάλα για τον Μπουρζούμι. Ο αριστερόχειρας νάρος του Άρη με το τρίποντο κάνει το σκορ 34-23. Στους 11 πόντους η διαφορά. Williams και Τσέρνιακ που πηγαίνει στο θεαματικό, αυτό λέει άπαλα αστοχή. Και από το νέο rebound του Τάρπλεϊ ο Μπουρζούμις. Ο Άρης που έχει έναν φοβερό ρυθμό, ενώ ταυτόχρονα με το μυαλό του Παναγιώτη Γιαννάκη που έχει εδώ την μπάλα μπορεί να τον αλλάζει όποτε το απαιτούν οι περιστάσεις, να πηγαίνει σε κοντρόλ επιθέσεις. Τάρπλεϊ που τροφοδοτείται και έτσι πρέπει πολύ από τους συμπαίκτες του. Μαζεύει εδώ το επιθετικό rebound με δυο αντιπάλους στο καλάθι και το φάουλ. Λέγαμε λοιπόν ότι έτσι πρέπει, διότι όπως έχετε διαπιστώσει και εσείς από αυτά τα πρώτα 13,5 λεπτά του αγώνα, καθώς η πολύποντα 6-24 για το τέλος, ο Ρόι Τάρπλεϊ πραγματικά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τους αντιπάλους του. Το βλέπουμε εδώ τον Αμερικανό. Ένα πραγματικό θηρίο ο Ρόι Τάρπλεϊ που έκανε το σκορ 37-23. Williams πέρασε με έξυπνο τρόπο την μπάλα από τον Τάρπλεϊ αλλά δεν μπόρεσε να πετύχει το καλάθι. Κέρδισε όμως φάουλ και έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Williams. Να πούμε ότι η ομάδα του Σλάσκ είναι η ομάδα του στρατού. Το 1966 είχε κατακτήσει αυτό το κύπελο, το κύπελο κυπελούχων, παίζοντας τον τελικό στο Παρίσι. Είναι τα δύο τελευταία χρόνια πρωταθλήτρια στην Πολωνία. Φέτος απέκλεισε τη δυναμό ονίβληση της Γεωργίας με δύο νίκες στον πρώτο γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με 124-85 και 113-95. Έχασε στο δεύτερο γύρο δύο φορές από τη Σαβολίνη του Πέζαρο, 72-91 και 104-82 και βρέθηκε στον δρόμο του Άρη στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο με βάση τις νέες διατάξεις του FIBA για τις ομάδες που αποκλείονται στον δεύτερο γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το καλάθι του Ζισκόφσκι διαφορά μειώθηκε στους 12 πόντους, 25-37. Ο Μπουρτζούμις για τον Τάρπλεϊ. Το πέρασμα στον Άντερσον. Ο Άντερσον που κάνει την μπάλα. Ο Τάρπλεϊ που προσπαθεί να κόψει αλλά ο Τσέρνιακ είναι αυτός που κερδίζει. Και να ο Williams τώρα αποφεύγει τον Μισούνοφ. Προσπάθεια να βγάλει για τον Τσέρνιακ καθώς κλείστηκε εκεί από τα θηρία. Ο κοντός όμως Αμερικανός δεν είχε για άλλο δρόμο, δεν είχε άλλη επιλογή. Ο Στίβια Τζόγλου ετοιμάζει τον Μέμο Ιωάννου για να τον ρίξει στον αγώνα. Και ο Μπουρτζούμις για τον Τάρπλεϊ. Ο Τάρπλεϊ που συγκρατεί την μπάλα. Στο rebound ο Τσέρνιακ που παρά την παρέμβαση του Άντερσον καταφέρει να κερδίσει την μπάλα για την ομάδα του. Έτσι η Σλάσκι είναι τώρα στην επίθεση με τον Williams. Ο Μπουρτζούμις έχει αναλάβει τον Αμερικανό. Ο νεαρός που είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός και πάρα πολύ γρήγορος παίκτης. Ωραία, πολύ ωραία ενέργεια του Ζισκόφσκι που έβαλε μέχρι μέσα τον Μισούνο για να πετύχει το καλάθι. 27-37, κατεβάζουν και πάλι στους 10 πόντους τη διαφορά οι Πολωνοί. Γιαννάκης. Ο Γιαννάκης που τον έχει αναλάβει ο Μπλόνσκι. Ο Τάρπλεϊ, λάθος η πάσα του. Γλίστρησε μπάλα τα χέρια του. Ο Τάρπλεϊ που σκουπίζεται πάνω στα ρούχα του. Εδώ το τελευταίο καλάθι με την ωραία ενέργεια του Ζισκόφσκι για τους Πολωνούς. Και να ο Williams στο σουτ, ο Τάρπλεϊ αρπάζει την μπάλα πάνω από το Στεφάνι και κατεβάζει και πάλι σαν playmaker. Ο Αμερικανός με την φοβερή τεχνική. Άντερσον, εκπληκτική ενέργεια, θα λέγαμε χορευτική φιγούρα από τον JJ Άντερσον. 39-27 το σκορ. Και πάλι ο Williams έφυγε για την πρώτη γρήγορη πάσα, αλλά δεν πέρασε η γρήγορη επίθεση. Ο Ζισκόφσκι. Ο Γιαννάκης που βάζει το χέρι του να κλέψει. Ο Τσέρνιακ κερδίζει την μπάλα. Μακριά για τον Μπλόνσκι που έδειξε να διστάζει, αλλά τελικά το τρίποντο που επιχείρησε ανέστοχο. 30-39 το σκορ. Ακόμα 4 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Και πάλι εδώ το μακρινό σουτ μετά την μικρή σκέψη θα λέγαμε του Μπλόνσκι. Τάρπλεϊ. Πολύ ωραία κίνησή του. Ο Αμερικανός ζητάει φάουλ καθώς βρέθηκε και από μαρκάρις με δύο παιχτών στο έδαφος. Williams στο Μπλόνσκι. Φάουλ του Γιαννάκη. Φάουλ του Γιαννάκη που έπεσε με το σώμα πάνω στον αντίπαλό του. Στα πολωνικά, κτίστηκε το 48 μετά από την Σύνοδο των Σοσιαλιστικών Χωρών εδώ στην πόλη του Βρόσλαβ και αποτελεί και το σήμα κατά τεθέν της πόλης. Ο Μπλόνσκι μετά το φάουλ που είδαμε πιο πριν του Γιαννάκη σε μία και μία πλέον ελεύθερες βολές καθώς ο Άρης έχει συμπληρώσει 8 ομαδικά, 7 έχει κάνει σλάσκ μέχρι τώρα στο πρώτο μέρος.
Η πρώτη βολή του Μπλόνσκι λοιπόν μειώνει το σκορ στο 31-39 και η δεύτερη 32-39. Και ο Ιωάννου που πέρασε το παιχνίδι στη θέση του Παναγιώτη Γιαννάκη με αντίπαλο τον Μπλόνσκι. Άντερσον. Θέλουμε ακόμα 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Ο Ιωάννου για τον Άντερσον. Ο Άντερσον δοκιμάζει το μακρινό σουτ. Προσπάθησε ο Μισούνοφ να γυρίσει την μπάλα. Μάχε τον Μπουρτζούμι, τελικά κερδίζει ο Williams. Ο Μπουρτζούμι τον κυνηγάει. Ο Williams έβγαλε και τον Μπλόνσκι. Πήρε και πάλι την μπάλα. Κόβεται από τον Μπουρτζούμι. Μεγάλες μάχες που φέρνουν τελικά νικητή τον Άντερσον αφού έχασε την μπάλα ο Παρτζένσκι από τα χέρια του. Και ο Ιωάννου που κοντρολάρει τώρα την επίθεση για τον Άρη. 32-39, 7 πόντους προηγείται η ελληνική ομάδα. Μισούνοφ πατάει με δύναμη αστοχή. Μαζεύει ο Τάρπλεϊ το rebound. Το 11ο rebound του Τάρπλεϊ που έχει πετύχει 21 πόντους. Μισούνοφ κόβεται αλλά με φάουλο όπως είχε διαιτηθεί από τον Παρτζένσκι. Έτσι λοιπόν ο Μισούνοφ με το φάουλο που κέρδισε εδώ, όπως ξαναείδαμε. Έχει δικαίωμα τώρα να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Ενώ για Τζόγλου ζητάει αλλαγή και θα περάσει πάλι τον Παναγιώτη Γιαννάκη στο παιχνίδι αλλά στην θέση του Άντερσον. Χαμηλώνει δηλαδή το σχήμα του με Ιωάννου, Γιαννάκη και Μπουρτζούμι στην περιφέρεια, τον Μισούνοφ και τον Τάρπλεϊ κοντά στο καλάθι. Εδώ ο Μιχάλης Μισούνοφ. Εύστοχη πρώτη βολή, 40-32. Και τώρα 41-32, η διαφορά πάλι σε 9 πόντους. Να ο Μισούνοφ εδώ. Και να ξαναπώ ότι ο Τάρπλεϊ που κάνει εκπληκτικό πραγματικά παιχνίδι σήμερα έχει πετύχει πάνω από τους μισούς πόντους. 21, έχοντας πάρει 9 αμυντικά και 2 επιθετικά rebound. Βγήκε για το κόψιμο, αλλίωσε κάπως το σουτ του Ζισκόφσκι, που ήταν μάλιστα 3 πόντων. Γιαννάκης για τον Τάρπλεϊ. Ανάποδο κάρφωμα από τον Αμερικανό, που εξακολουθεί να είναι πραγματικά εκπληκτικός και ανίκητος κάτω από τα δύο γαλάθια. Και ο Williams με τον Ζισκόφσκι. Προσπάθεια να γυρίσει προς το καλάθι. Ο Diaz Gadget δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που ήθελε ο Πολωνός παίκτης. Η μπάλα κατέληξε λοιπόν στα χέρια των παικτών του Άρη με τον Ιωάννου τώρα. Το Μπουρτζούμι που πιέζεται από τον Williams. Πέρασμα για τον Μισούνοφ. Να ο Μισούνοφ που βρίσκει τον δρόμο και πάλι για το καλάθι της Λάσκ. 45-32 η διαφορά φεύγει και πάλι πάνω από τους 10 πόντους. Βλέπετε το σκορ. Πέσουν overplay οι Πολωνοί τους δύο ψηλούς του Άρη και με τις εντολές που έχει δώσει ο Γιατζόγλου αυτοί παίρνουν τις κατάλληλες θέσεις, δεχόμενοι τις πάσες backdoor όπως λέμε, πίσω από την άμυνα δηλαδή. Και φτάνουν σε εύκολα καλάθια τόσο ο Τάρπλεϊ όσο και ο Μισούνοφ που είναι και πάρα πολύ δυνατοί παίκτες εξάλλου και οι δύο. Εδώ από το φάουλ που χρεώθηκε στο Μισούνοφ είναι έτοιμος για ελεύθερες βολές ο Williams ενώ ο Τάρπλεϊ αντικαθίσταται. Εδώ ο Williams έτοιμος για τις βολές. Ο Ρόι Τάρπλεϊ πάει στον πάγκο του Άρη, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του πρώτου ημιχρόνου. Ο Αμερικανός έντερ, 2 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο πριν τελειώσει το ημίχρονο, κάθεται στον πάγκο να ξεκουραστεί να πάρει κάποιες ανάσες για να συνεχίσει βέβαια στη μάχη του δευτερού ημιχρόνου. Ο Williams μειώνει σε 33-45 και τώρα 34-45. Και ο Ιωάννου. Ενώ στο παιχνίδι έχει περάσει για την πολωνική ομάδα και ο Γιάρεσλαβ Κρίσεβιτς με το νούμερο 10. Όπως και ο Αγγελίδης εδώ για τον Άρη. Ο Γιαννάκης άστοχος. Το rebound από τον Williams. Ο Williams με αντίπαλο τον Μπουρτζούμι και βοήθεια από τον Ιωάννου και τον Γιαννάκη και με φάουλ που χρεώνεται στον Μέμο Ιωάννου. Εδώ βλέπετε το τελευταίο εκπληκτικό ανάποδο κάρφωμα του Τάρπλεϊ. Μια φάση που έγινε πριν από 2 λεπτά περίπου. Και ο Williams με το τατουάζ στο αριστερό του χέρι. Έχασε την πρώτη βολή ο Αμερικανός. 34-45, 1 και 37 ακόμα. Εδώ ο Κιουτ Βίλιαμς, 27 ετών, 1 και 80. 35-45, μειώνει στους 10 πόντους και ο Ιωάννου. Ο Ιωάννου με αντίπαλο τον Κρίσεβιτς, βγάζει στον Μπουρτζούμι, αυτός είχε το χώρο και έκανε το σουτ.
Ο Μισούν στο επιθετικό rebound, νέο επιθετικό rebound για τον Άρη και έχουμε φάουλ του Βίλιαμ. Εδώ αυτός που βλέπουμε είναι ο Κρίσεβιτς, είτε και πάλι το άστοχο τρίποδο. Παίρνει το rebound. Ο Τάρπλεϊ που είχε 11 rebound στο πρώτο μέρος και έχει κερδίσει ήδη 3 στην επανάληψη. Ο Γιαννάκης νέο καλάθι για τους κυπελούχους Ελλάδος. 12 πόντους από τον αρχηγό της εθνικής μας ομάδας και του Άρη βέβαια. 65-44. Ο Williams που άλλαξε με τον Ζισκόφσκι. Αυτός προσποιείται, αλλά βγήκε ο Τάρπλεϊ και τον έκλεισε. Ο Williams τώρα δοκιμάζει για τρίποντο. Ο Williams που δεν διστάζει να πάρει βέβαια αυτός τις περισσότερες ευθετικές πρωτοβουλίες της ομάδας του. Ενώ Γιαννάκης χρεώθηκε με... Για να δούμε. Όχι, μπάλανε πλάγια τελικά καθώς έπεσε μέσα αυτή η κορδέλα. Η χαρτοκορδέλα που απομακρύνθηκε από τους ανθρώπους της Βρόσλαβ. Και να συνεχίσει το παιχνίδι με τον Γιαννάκη τώρα και τον Αγγελίδη. Ο Αγγελίδης μάχει εκεί του Τάρπλεϊ που παίρνει το rebound από τρεις αντιπάλους και αφήνει την μπάλα. Να εδώ ο Τάρπλεϊ, 27 πόντους από το Ρόι Τάρπλεϊ στο παιχνίδι. Το σκόρ 67-47, η διαφορά με ευκολία θα λέγαμε, ανέβηκε στους 20 πόντους με το καλό ξεκίνημα του Άρη στο δεύτερο μέρος. Ταυτόχρονα βέβαια είναι και μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα στον αγώνα. Μακριά την μπάλα από τον Ζισκόφσκι. Ο Μπλόρσκι που δοκιμάζει το σουτ. Νέο τρίποντο από τον 20χρονο που έχει πετύχει 11 πόντους με 3 τρίποντα. Ένας πολύ καλός σουτέρ από την περιφέρεια ο Μπλόρσκι που έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Παναγιώτη Γιαννάκη όπως βλέπετε. Ο Γιαννάκης για τον Αγγελίδη. Αυτός τον Άντερσον. Πέρασμα στον Τάρπλεϊ, συνδυάζονται οι δύο Αμερικανοί και ο Άντερσον πέρασε πάρα πολύ ωραία μέσα στη ρακέτα και πετυχαίνει με lay-up ένα εύκολο πλέον καλάθι, έτσι όπως εξελίχθηκε η φάση. 69-50. Και ο Williams. Έχουμε φάουλ από τον Αγγελίδη που προσπάθησε να εμποδίσει τον Ζισκόφσκι. Εδώ το τελευταίο πολύ όμορφο καλάθι του Άντερσον. Τη Λάστ που παίζει χωρίς... κάποιους βασικούς της παίκτες, τον πρώτα απ' όλα τον Fred West, τον Αμερικανό, το δεύτερο Αμερικανό της που δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί καθώς δεν έχει έρθει στο σύλλογο η μπλε του κάρτα από την FIBA. Είδατε ένα ακόμα καλάθι από τον Ζισκόφσκι που μείωσε το σκορ σε 52-69. Δεν αγωνίζεται ακόμη ο Ρόμπερτ Κοστιούκ, ένας γκάρ 23χρονος, 1,81 ύψος από τους βασικούς στο πρωτάθλημα που όμως δεν δηλώθηκε έγκαιρα στη FIBA καθώς ήρθε καθυστερημένα στην ομάδα του Βρόσλαβ, στην οποία ανήκε και παλιότερα. Ο Τάρπλεϊ εδώ που φτάνει τους 29 πόντους. Έτσι λοιπόν ο Κοστιούκ δεν έχει δικαίωμα να αγωνίζεται στην Ευρώπη. Ακόμα Μάτιε Ζιελίνσκι, αυτό το πολύ μεγάλο ταλέντο 21 ετών που έχει φύγει, το έχει χάσει θα λέγαμε στην Αμερική όπως λένε εδώ και οι άνθρωποι της ΛΑΣ. Ο Ζιελίνσκι που άκουσον ζήτησε ένα αυτοκίνητο για τη μετακίνησή του από το σύλλογό του. Του δώσαν ένα σαράβαλο όπως ο ίδιος διαμαρτυρήθηκε 7 ετών και αυτό τον ανάγκασε να σκοθεί να φύγει για την Αμερική. Και βέβαια έχει εγκαταλείψει θα λέγαμε πλέον την ενεργό δράση ο Ντάριους Ζέλινγκ, ο 35χρονος Ζέλινγκ, αυτό το πολύ μεγάλο όνομα του πολωνικού μπάσκετ, ο οποίος δεν αγωνίζεται πλέον με τη ΣΛΑΣΚ. Και αυτός για έναν περίεργο για τα ελληνικά δεδομένα λόγο, όπως είπαμε η ΣΛΑΣΚ είναι ομάδα του στρατού. Ο Ζέλινγκ είχε πάρει πριν από 2 χρόνια περίπου για εκμετάλλευση ένα ξενοδοχείο του στρατού το οποίο δεν δούλευε. Και από ό,τι ο ίδιος τουλάχιστον ισχυρίζεται, όταν κατάφερε να το επαναφέρει σε λειτουργία και να αρχίσει να δουλεύει με πελάτες, τότε ο στρατός του το πήρε πίσω και για διαμαρτυρία εγκατέλειψε τον μπάσκετ. Ο Ζισκόφσκι από την περιφέρεια στο τρίποντο. 17 πόντους από τον Ζισκόφσκι. Το σκορ μειώνεται στο 58-71, στους 13 πόντους η διαφορά. Ο Γιαννάκης που πιέζεται τον Μπλόνσκι. Έχει βγει και ο Τάρπλεϊ, βλέπετε, για να τον βοηθήσει εκεί με τα screen που κάνει. Να όμως η έξυπνη άμυνα με τον Ζισκόφσκι να προσφέρει βοήθεια. Πρόλαβε τελικά να πάρει την μπάλα. Έχασε το καλάθι όμως ο Παρτζένσκι. Βλέπετε τις μάχες που γίνονται για να βγει ο Williams τελικά με την μπάλα. Παρτζένσκι και Ζισκόφσκι δεν μπόρεσαν να ευστοχήσουν. Να ο Williams όμως που θα τα καταφέρει αυτός με την έξαρτη ενέργεια. Ο Αμερικανός που έχει πετύχει 19 πόντους με 2 τρίποντα. Μειώνει στους 11 πόντους. 60-71. Η διαφορά των 20 πόντων έπεσε στους 11. Το Βουρτζούμι ετοιμάζει αμέσως ο Στίβια Τζόγλου προφανώς για να το αναθέσει το μαρκάρισμα του Williams. Γιαννάκης.
Πολύ ωραίες προσποιήσεις, αλλά άστοχο το τρίποντο και παίρνει το μακρινό rebound ο Williams. Ο Williams που πέρασε τον Ζισκόφσκι, αυτός με αντίπαλο τον Darplay κάνει το lay-up, Γκάσπαρης δίνει τις μάχες και παίρνει τελικά το rebound. Παραλίγο να κάνει το λάθος, γιορτώνει ο Γκάσπαρης. Γιαννάκης αλλάζει αμέσως με τον Γιώργο Γκάσπαρη. Αυτός τον Άντερσον που θα καρφώσει ο Αμερικανός χωρίς αντίπαλο εκεί. Ο JJ Anderson φτάνει τους 10 προσωπικούς πόντους στο σκορ 73-60. Να και πάλι η ασίστ από τον Γκάσπαρη και το κάρφωμα του Anderson. 13 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι. Βλέπετε 60-73, ο Άρης προηγείται. Και ο Williams για τον Μπαρτζένσκι. Εκπληκτικό νέο κόψιμο από τον Ντάρκλεϊ που γύρισε την μπάλα και στον αγωνιστικό χώρο. Ο Αμερικανός που πραγματικά προσφέρει θέαμα από άλλη Ήπειρο. Έχει στιγμές που μας θυμίζουν τον θαυμαστό κόσμο του NBA, εκεί βέβαια που αγωνιζόταν και διέπρεπε πριν από μερικά χρόνια. Ο Γιαννάκης, στη γωνία για τον Γκάσπαρη, αυτός δοκιμάζει για τον τρίποντο. Ο Άντερσον πηγαίνει για το rebound, αλλά χάνει την μπάλα, δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει με την παρέμβαση και του Williams εκεί. Την μπάλα όμως είναι για την πολωνική ομάδα. Και τον Williams τώρα. Ο Ζισκόφσκι έβγαλε έξω την μπάλα και ο Παρτζένσκι με ταμπλό από κοντινή απόσταση και δυσκολεύτηκε να μειώσει 62-73. Έπεσε ένα μικρό αντικείμενο στον αγωνιστικό χώρο. Ο διαιτητής διέκοψε για να βγει από το γήπεδο. Είδατε εδώ και πάλι το τελευταίο καλάθι των Πολωνών από τον Μπαρτζένσκι. Και ο Μπουρτζούμης που πέρασε το παιχνίδι στην θέση του Γιώργου Γκάσπαρη άφησε για τον Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης που πιέζεται από τον Μπλόνσκι. Πέρασμα στο Ντάρπλεϊ. Ο Ντάρπλεϊ που κάνει το σουτ. Το rebound από τον Βιέργκατ. Το Williams, ο Αμερικανός. Ο Μπουρτζούμης που αναλαμβάνει βέβαια αμέσως να σταματήσει τον Αμερικανό. Ο Μπλόνσκι, ο Williams τώρα. Πήρε εκεί για μια στιγμή τη βοήθεια από τον Μπαρτζένσκι με το screen, αλλά ο Μπλόνσκι τελικά δοκιμάζει η έξοδο 6-25. Πιεζόμενος, ήταν άτσαλο το σουτ που έκανε. Και από το νέο rebound του Ντάρπλεϊ κατεβάζει ο Μπουρτζούμης την μπάλα. Για τον Ντάρπλεϊ. Πέρασμα στον Αγγελίδη. Πολύ ωραία παίρνει την εσωτερική ο Αγγελίδης και κερδίζει το foul. Όχι, πάτησε γραμμή. Πάτησε τη γραμμή όπως δείχνει ο Κλίνγκβιλ, συγγνώμη, ο Γερμανός. Νέα επίθεση λοιπόν για τη Slash. 11 και 15 πριν το τέλος και ενώ το σκορ είναι 62-73 για την ελληνική ομάδα. Με τον Williams. Ο Ζισκόφσκι που κλείνεται από τον Άντερσον. Πάλι για τον Williams. Προσπάθεια να ξεφύγει από τον Μπουρτζούμη που παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα πάνω στον Αμερικανό. Αυτός όμως επωφελείται από το screen που του έδωσε ο Παρτζένσκι. Κοιτάξτε τι έγινε εκεί για να κερδίσει το rebound. Τελικά η μπάλα έφτασε στα χέρια του Γιαννάκη που κερδίζει φάουλ από τον Μπλόνσκι. Το δεύτερο ομαδικό φάουλ για τη Σλάσκ στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ έχει μόλις 3 και ο Άρης μετά από 9 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα αγώνα στην επανάληψη. Δυνατό παιχνίδι αλλά καθαρό μέσα στα αθλητικά πλαίσια, όπως βέβαια αθλητικότατες είναι και οι εκδηλώσεις του κόσμου. Ξαναπούμε, περίπου στις 2.500 θεατές βρίσκονται εδώ στην Χάλα Λουντόβα και παρακολουθούν το παιχνίδι, ενθαρρύνουν την ομάδα τους, αλλά πάντα μέσα σε κόσμια πλαίσια. Ο Williams στη γρήγορη επίθεση και παίρνει το φάουλ από τον Μπουρτζούμη που προσπάθησε εκεί να του κλέψει την μπάλα από την τρίπλα. Κάτι βέβαια πάρα πολύ δύσκολο. Ο Αμερικανός είναι έξοχος χειριστής της μπάλας. Πάρα πολύ γρήγορος, είναι πολύ δύσκολο εκεί να τον μαρκάρει παίκτης. Στο παιχνίδι πέρασε και ο Τσέρνιακ που πήρε τη θέση του Ζισκόφσκι. Τώρα ο Τσέρνιακ από τον Παρτζένσκι. Το screen του Παρτζένσκι, ο Τσέρνιακ που αφήνει για τον Μπλόνσκι, αυτός το Williams. Williams, νέο φάουλ του Μπουρτζούμη. Θα λέγαμε ότι αυτό το κέρδισε με την εξυπνάδα του Αμερικανός από τον νεαρό. Καθώς κατέβασε το κεφάλι του και πέρασε το σώμα. Δείτε εδώ τον έξυπνο τρόπο με τον οποίο ο Williams πήρε το φάουλ από τον Μπουρτζούμη. Ο Τσέρνιακ στον Παρτζένσκι. Αυτός από την κορφή ψάχνει για την μπάσα, τελικά βγήκε ο Μπλόνσκι στην περιφέρεια.
που πιέζεται από το Γιαννάκη. Τσέρνιακ, ο Άντερσον το κλείνει, ο Μισούνοφ προσπαθεί να βγει να πάρει την μπάλα και έχουμε φάουλ από τον Βιέργκατ, τον Πολωνό εδώ, ο οποίος σύμφωνα με την γνώμη του Βάραρντι σύμφωνα λοιπόν με την γνώμη του Γιώργη Βάραρντι συγκράτησε τον αντιπαλό του και τώρα γίνεται μια προσπάθεια να διορθωθεί το ταμπλό που αναγράφει μόνο τους πέντε παίκτες που αγωνίζονται στην κάθε ομάδα για να δείχνει τα φάουλ που έχουν οι παίκτες στον αγώνα. Έχει θέση μόνο για πέντε αριθμούς, το έχει μπάλα με αντίπαλο τον Μπουρτζούμι. Ο Williams κερδίζει νέο φάουλ από τον Μπουρτζούμι, είναι το τέταρτο του νεαρού. Έξι τα ομαδικά φάουλ του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Williams βέβαια έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές, το φάουλ ήταν πάνω σε προσπάθεια για σουτ. Η Slash που έχει και χορηγό, την εταιρεία PSC, μια εταιρεία computers. Ο πρόεδρος της, που είναι χορηγός της ομάδας του Βρόσλαβ, είναι ταυτόχρονα και γερουσιαστής εδώ στην Πολωνία. Πληρώνει μόνο τους δύο Αμερικανούς, όχι και τους υπόλοιπους παίκτες. Ο ένας Αμερικανός βέβαια είναι ο Williams, που εδώ εκτελεί την πρώτη ελεύθερη βολή εύστοχα. Ο άλλος, όπως είπαμε, είναι ο Fred West, που δεν αγωνίζεται. Στο πρωτάθλημα όμως, λες, δεν τα πάει τόσο καλά με τις απώλειες που είπαμε πιο πριν, παιχτών. Δεν έχει την παρουσία των δύο τελευταίων ετών που κέρδισε το πρωτάθλημα. Έχει τρεις νίκες και τρεις ήττες μετά από έξι αγώνες. Με 9 βαθμούς είναι στην πέμπτη θέση. Προχθές νίκησε την Πολώνια Βαρσοβία σε 99-95. Κορυφαίος παίκτης ήταν ο Fred West, ο Αμερικανός που δεν αγωνίζεται σήμερα, όπως είπαμε, που είχε πετύχει 23 πόντους. Το σκορ. Και χρεώνεται επιθετικό φάουλ πράγμα στο Darplay. Θα δω τώρα πού θα το χρεώσει ο πίνακας. Αφού όπως είπαμε λείπει το νούμερο του Roy Darplay από το ταμπλό. 9 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Το σκορ είναι 66-75. Ο Williams στη νέα αυτή επίθεση για την ομάδα του. Κάνει την μπάλα όμως ο Ζισκόφσκι από την πίεση του Μισούνοφ εκεί. Γιαννάκης πέρασε ωραία από δύο αντιπάλους, από τον Μπλόνσκι και τον Μπαρντζένσκι. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης που πέτυχε αυτό το έξω γαλάτι. Προσπάθεια για ευνηδιασμό. Ο Τσέρνιακ πέρασε στο Ζισκόφσκι και ο Μισούνοφ ήρθε έξω από το γήπεδο όπως του δείχνει ο Ούγκρος. Ο Βάραρντι, έτσι μπάλα είναι πλάγια κεφάλι για τη Σλάς. 8 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα μένουν ακόμα. Η Σλάσκ έχει ακόμα 24 δευτερόλεπτα για αυτή την επίθεση, ενώ το σκορ είναι 66-77. Ο Ζισκόφσκι, ο Williams, με αντίπαλο τον Ιωάννου. Κάνει το τρίποντο ο Αμερικανός, παρά την πίεση του Ιωάννου βρίσκει τον δρόμο. Έχει πετύχει 26 πόντους με 3 τρίποντα, όλα τα τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Williams είχε 9 πόντους στο πρώτο μέρος και να το λάθος που γίνεται μεταξύ Ιωάννου και Γιαννάκη και φεύγει ο Μπλόνσκι γρήγορα στον εφηδιασμό. Έτσι το σκορ μειώνεται στο 69, στο 71, συγγνώμη, 77, η διαφορά δηλαδή πέφτει στους 6 πόντους, 8 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο αγώνας. Υπάρχει αλλαγή για την πολωνική ομάδα, ενώ εδώ είδατε και πάλι το τελευταίο καλάθι από τον Μπλόνσκι. Πέρασε στον αγώνα με το νούμερο 8 ο Βιέργκατ και κάτσε στον πάγκο ο Παρτζένσκι. Και ο Γιαννάκης με τον Μπλόνσκι να το γενικά η Βαδού. Βγάζει για τον Ντάρπλεϊ, αυτό τον Ιωάννου. Ο Ιωάννου και πάλι για τον Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης δοκιμάζει με ταμπλό. Το rebound από τον Μισούνο. Που δεν μπορεί, παίρνει δεύτερο rebound αλλά έχει κερδίσει και φάουλ ο Μισούνο. Που του έχει κάνει ο Τσέρνιακ. Έτσι ο Μισούνο έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ακούτε βέβαια την φασαρία που κάνουν οι Πολωνοί θεατές εδώ στην Χάλα Λουντόβα. Παλάνε τον κόσμο προσπαθώντας να βοηθήσουν την ομάδα τους να ανακάμψει για να πλησιάσει κι άλλο στο σκορ. Ο Μισούνοφ κάνει την πρώτη βολή. Το 77-71 για τον Άρη παραμένει.
Χάθηκε και η δεύτερη πολύ άλλο μισθούν ο Φαρπάζης, το επιθετικό rebound, κάνει όμως την μπάλα μέσα από τα χέρια του τον Πλόρση. Και να ο Williams που αφήνει την μπάλα για τον Ζιστόφσκι και αυτός άλλαξε εκεί με τον Βιέσγατς και ο Williams με αντίπαλο τον Ιωάννου. Ο Αμερικανός που προσπαθεί να βρει χώρο για να κάνει το σουτ. Νέο τρίποδο από τον Williams που φτάνει τους 29 πόντους. 20 πόντους στην επανάληψη με 4 τρίποδα από τον δαιμόνι αυτό Αμερικανό γκάρ. Το σκορ όπως βλέπετε 74-77. Καλύφθηκε η διαφορά των 20 πόντων από τους παίκτες της Λάς που βρίσκονται τώρα 3 πίσω από τον Άρη. Είδατε και πάλι το μακρινό τρίποδο του Williams από τα 7 περίπου μέτρα. Να και πάλι ο Williams που βομβαρδίζει στις τελευταίες φάσεις στο καλάθι της ελληνικής ομάδας. Το σκορ λοιπόν 74-77, το παιχνίδι που αποκτά ένα φοβερό ενδιαφέρον. Καθώς υπολείπονται 7 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα τώρα για να τελειώσει ο αγώνας. Για να δούμε τον Άρη πώς θα αντιδράσει σε αυτό το χτέσμα της πολωνικής ομάδας με τον Γιαννάκη. Πέρασμα στο Μπουρτζούμι, ο οποίος πήρε και πάλι θέση του Ιωάννου. Τάρπλεϊ γυρίζει με δύναμη. Ο Τάρπλεϊ βέβαια που είναι η πιο σίγουρη λύση σε τέτοιες στιγμές. 31 πόντους ο Αμερικανός και 79-74 το σκορ. Williams που άλλαξε με τον Τζέρνια. Ο Williams που πιέζεται από τον Γιαννάκη τώρα. Για να δούμε αν θα καταφέρει ο αρχηγός ό,τι δεν κατάφερε ο Μπουρτζούμης και ο Ιωάννου. Γύρισμα της μπάλας όπως από τον Βιέργατ. Παλαμένη στους παίκτες Λάσκ σε 4 δευτερόλεπτα και το τέλος επίθεσης. Αφήστατο Williams εκπληκτική και το καλάθι από τον Βίερσετ με τη λήξη χρόνου επίθεσης για την Λάσκ 76-79. Δείτε και πάλι την έξοχη πάσα και το καλάθι πια από τον Βίερσετ 76-79. Κόβεται η πάσα για τον Μισούνοφ και χρεώνεται με επιθετικό φάουλ ο Μισούνοφ. Μάλιστα από τον Κλίνκ. Πάλι μαζί στη Χάλα Λουτόβα, το σκορ 76-79, 6 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι που έτσι όπως εξελίσσεται τελικά είναι δραματικό. Για να δούμε αν ο Άρης έχει το αντίδοτο σε αυτή την αντεπίθεση των Πολωνών. Ο Μπουρτζούμης δοκιμάζει για το τρίποντο. Μάχη του Τάρπλεϊ που κερδίζει το επιθετικό rebound και φτάνει στο εύκολο καλάθι. 33 πόντους από τον Αμερικανό γίγαντα που βλέπουμε εδώ, 81-76 το σκορ. Οι Πολωνοί που προσπαθούν να τα αποδώσουν γρήγορα με τον Ζιστόφσκι, ο Άντερσον το rebound. Και να δούμε αν μετά τις συμβουλές του Στίβια Ζόγλου στο time out, ο Άρης έχει βρει τον τρόπο για να αντιδράσει απέναντι στην Φλάσ που έκανε τους 20 πόντους έναν. Η λάθος πάσα του Γιαννάκη, καθώς η μπάλα χτύπησε στο σώμα του Βίερσκατ. Και να ο Williams τώρα, ο Αμερικανός. Με τον Γιαννάκη αντίπαλο. Ο Βίερσκατ πάταγε και τη γραμμή, του πήγε και η μπάλα από τα χέρια. Εκνηδιάστηκε από την πάσα του συμπαίκτη του. Και έχουμε αμέσως time out του Ζούμης που πήρε την πάσα το Γιαννάκη για τον Αγγελίδη. Ο Αγγελίδης τον Άντερσον. Ο Άντερσον που κερδίζει το φάουλα τον Τζέρνιακ. Προσπάθησε με το σώμα την κανονικά να του κλείσει το δρόμο στο μπάσιμο που επιχείρησε ο Αμερικανός. 5 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο αγώνας. Το σκόρ είναι 81-76 και ο Άντερσον από το φάουλ που κέρδισε θα παίξει την μπάλα από πλάγια για τον Άρη. Πολωνικές ομάδες που στην προϊστορία τους με τις ελληνικές έχουν συναντηθεί 9 φορές συγκεκριμένα σε ευρωπαϊκά κύπελα. Σε 18 αγώνες έχουμε 8 προκρίσεις και έναν αποκλεισμό, 14 νίκες και 4 ήττες. Ο Άρης έχει 4-0 με τις πολωνικές ομάδες απέναντι στη Λέχη του Πόσμαν και στη Σλάφ πέρυσι. Εκπληκτικό το κάρφωμα του Τάρπλεϊ. Να εδώ ο Τάρπλεϊ που κέρδισε και το φάουλ από την προσπάθεια του Παρτζένσκι εκεί να κάνει τι. Μόνο ίδιος το ξέρει. Για να ξαναδούμε τον Άντερσον που μπαίνει, αφήνει την μπάλα στον Τάρπλεϊ. Ο Παρτζένσκι άπλωσε το χέρι του μήπως και καταφέρει να πάρει την μπάλα από τον Τάρπλεϊ. Ο Ρόι Τάρπλεϊ λοιπόν έτοιμος για την ελεύθερη βολή. Είναι άστοχος. Το σκορ λοιπόν παραμένει στο 76-83, η διαφορά στους 7 πόντους. Από το high post προς πίεση του Βιέσγατ που βγάζει τελικά την μπάλα για τον Ζισκόφσκι. Αυτός περνάει την μπάλα για τον Παρτζένσκι, έξω στο Ζισκόφσκι, να ο Τσέρνιακ. Πατάει ο Τσέρνιακ, κόβεται τον Άντερσον, μαζεύει την μπάλα ο Τάρπλεϊ.
Καταφέρει να τη συγκρατήσει παρά το μαρκάρισμα δύο αντιπάλων. Το φάουλ χρεώνεται στον Τζέρμιακ. Ο Πολωνός κάνει το τρίτο του φάουλ στο παιχνίδι. Τέσσερα φάουλ για τον Άρη έχει αυτούς παίκτες που αγωνίζουν αυτή τη στιγμή ο Μπουρτζούμης. Ενώ από την άλλη πλευρά στα τέσσερα έχει φτάσει ο Βιέρσγαντ, που κι αυτός όμως είναι στον αγώνα. Ο Λοπάτκας σε αυτό το κρίσιμο σημείο βέβαια δεν βγάζει τον ψηλότερο του παίκτη από το παιχνίδι. 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για το τέλος. 76-83. Πάντα ελληνική ομάδα μπροστά. Ο Άντερσον. Το μπάσιμο, προσπάθεια εκεί να του κλέψουν την μπάλα και τελικά τα κατάφεραν οι Πολωνοί. Και να ο Williams από την πάσα του Τσέρμιακ. Williams με Παγιανάκη. Προσπάθεια ο Άντερσον να κλέψει την μπάλα, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Ο Williams πάντα. Ο Ζισκόφσκι δεν μπόρεσε να πιάσει αυτή την πάσα που ήταν πίσω του βέβαια. Τη λάθος πάσα του Williams που φέρνει την μπάλα στα χέρια των παιχτών του Άρη. 3 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Υπάρχει βέβαια πάντα και η ρεβάντς στο Αλεξάνδριο, όπου όπως έχουν τα πράγματα δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα για τον Άρη για να πάρει την πρόκριση. Όμως σίγουρα η ελληνική ομάδα για λόγους πρεστίζ, για το όνομά της στην Ευρώπη, θα ήθελε την νίκη εδώ, μέσα στην Πολωνία. 3 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα, η διαφορά έχει φτάσει πάλι τους 9 πόντους, 76-85. Ο Άρης που μετά το time-out του Γιατζόγλου στο κρίσιμο σημείο ξεπέρασε την κρίση. Ανέκαμψε, η διαφορά είχε κατέβει στους 2 και 3 πόντους. Κατάφεραν λοιπόν οι παίκτες να την ανεβάσουν πάλι στους 9. Ο Αγγελίδης έκανε το δεύτερο του φάουλ στον αγώνα. Ένα φάουλ που δίνει δικαίωμα για μία και μία ελεύθερες βολές στο Ζισκόφσκι. Κάνει την πρώτη, παίρνει ο Τάρπλεϊ την μπάλα. Ο Τάρπλεϊ που κάτω από τα δύο καλάθια θα λέγαμε ότι έχει καθαρίσει όλες τις φάσεις σήμερα. 3 και 15 ακόμα. Ο Γιαννάκης. Ο Αγγελίδης για τον Μπουρτζούμη. Ο Μπουρτζούμης στον Άντερσον. Ο Άντερσον έξω και πάλι για τον Μπουρτζούμη. Προσπάθησε να δώσει το Γιαννάκη, έκλεισε ο Γουίλιαμς αλλά δεν συγκράτησε την μπάλα. Πλάγια για τον Άρη, ενώ του μένουν μόλις 6 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει την επίθεσή του. Ο Άντερσον στο Γιαννάκη. Αμέσως το σούτ από τον Γιαννάκη, καθώς έβλεπε το χρόνο ότι τρέχει. Ο Μπουρτζούμης πήρε το επιθετικό rebound με την μεγάλη του αλτικότητα. 76-85 το σκορ και νέα επίθεση για την ελληνική ομάδα. Ο Γιαννάκης για τον Τάρπλεϊ. Κλείνεται από δύο παίκτες, τον Μπουρτζούμη. Ο Μπουρτζούμης για τρίποντο, ο Αγγελίδης το επιθετικό rebound. Αστόχησε ο Αγγελίδης και τώρα κέρδισε την μπάλα ο Βιέρσγαντ και ο Williams. Με τον Μπουρτζούμη αντίπαλο. Πέρασε την μπάλα για τον Παρτζένσκι, αλλά αυτός την άφησε, νομίζοντας ότι κάπου έχει χτυπήσει. Από πλάγια λοιπόν και πάλι για τον Άρη. 2 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα τώρα. 76-85 το σκορ. Η ελληνική ομάδα που είναι πάρα πολύ κοντά σε μια μεγάλη νίκη εδώ μέσα στην Πολωνία, που θα είναι η 16η συνεχόμενη για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα φέτος. Ο Άντερσον. Έξω την μπάλα για τον Μπουρτζούμη. Ο Μπουρτζούμης πέρασμα στον Άντερσον που κόβεται αλλά με φάουλο τον Μπαρτζένσκι. Ο Άντερσον λοιπόν θα πάει για δύο ελεύθερες βολές. Ο Μπαρτζένσκι φτάνει τα 4 φάουλ. Υπάρχουν περίπου 60-70 Έλληνες που προσπαθούν να ενθαρρύνουν την ελληνική ομάδα, τον Άρη της Θεσσαλονίκης. Να πούμε βέβαια ότι το Βρόσλαβ είναι και το κέντρο του ελληνισμού της Πολωνίας, καθώς έχει και το σωματείο των Ελλήνων της Πολωνίας. Παλιότερα είχε 3 και 4.000 Έλληνες μέλη, όπου αύριο μάλιστα θα γιορταστεί 28 Οκτωβρίου με την παρουσία και του Έλληνα πρέσβη που βρίσκεται και σήμερα στο γήπεδο και παρακολουθεί την ελληνική ομάδα. 1 και 57 πριν το τέλος και έχουμε σαν το Άρης Λάσκ Βρόσλαβ 86-76 και εδώ δείτε τη μάχη που έγινε για να καταφέρουν τελικά οι Πολωνοί να κρατήσουν την μπάλα. Πήγε για τρίποντο μέχρι και ο Βίερσκατ, στα τελευταία λεπτά βέβαια φέρνουν τέτοιες φάσεις. Ο Βίερσκατ εδώ κάνει την μπάλα την παρέμβαση του Γιαννάκη που του την έδιωξε πάρα πολύ έξυπνα μέσα από τα χέρια, ενώ ετοιμαζόταν για το lay-up. 1 και 39 ακόμα. Βλέπετε η διαφορά έχει ανέβει και πάλι στους 10 πόντους. Και είναι ο Τσέρνιακ έτοιμος για την επαναφορά, αλλά οι διαιτητές πρώτα θα ζητήσουν να σκουπιστεί ο αγωνιστικός χώρος από τον υδρότα των παιχτών που έπεσαν μετά από λίγο.
Πολωνός ο Βάραρντι δίνει την μπάλα λοιπόν στο Τζέρνιακ και ξαναρχίζει το παιχνίδι με το Williams. Έξω από τα 6-25 Williams. Ο Τάρπλεϊ το rebound. Απέτυχε εκεί να κάνει το follow και ο Παρτζένσκι. Και ο Γιαννάκης τώρα. Τον πιέζει ο Williams και έρχεται να του κλέψει την μπάλα ο Τσέρνιακ. Ο Τσέρνιακ με αντίπαλο τον Τάρπλεϊ, πέρασε πολύ ωραία και με το αριστερό lay-up ο νεαρός. Ο Τσέρνιακ μειώνει σε 78-66, δείτε και πάλι εδώ. Πώς με το αριστερό του χέρι και με τα μπλο φορά. 86-78 και έχει την παλαπλάγια. Με τον Άντερσον να την περνάει στο Μπουρτζούμι. Ο Γιαννάκης, όλο τον αγωνιστικό χώρο βέβαια πρεσάρουν τώρα οι Πολωνοί. Ο Μπουρτζούμις. Προσπάθεια του Williams να κλέψει από πίσω. Ο Τάρπλεϊ βγάζει την μπάλα για τον Γιαννάκη. Τώρα τρώει και το χρόνο βέβαια ο Άρης. Ένα λεπτό και 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Η μπάλα είναι πλάγια για την ελληνική ομάδα που έχει στη διάθεσή της 15 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει την επίθεσή της αυτή. Με τον Άντερσον και τον Αγγελίδη. Ο Αγγελίδης μακριά και πάλι για τον Άντερσον. Ο Γιαννάκης απέφυγε εκεί τον Τζέρνιακ που γύρισε όμως από το ξανακλείσει. Να τώρα η όμορφη πάσα για τον Αγγελίδη και το κάρφωμα από τον Τίνο Αγγελίδη. Να εδώ Τίνος Αγγελίδης που έχει πετύχει 8 πόντους. Το σκορ λοιπόν γίνεται πάλι 78-88, πάλι διαφορά μάνα στους 10 πόντους. Ενώ θέλουμε ακόμα 40 δευτερόλεπτα. Ο Williams χάνει και το lay-up. Το παιχνίδι έχει βέβαια τελειώσει οριστικά με νίκη, μεγάλη νίκη για τον Άρη. Ο Μπουρτζούμης, ο Άντερσον. Πέρασμα στον Αγγελίδη, έξω για τον Άντερσον, δίνει στο Γιαννάκη αυτός. Περιμένει ο Γιαννάκης, 23 δευτερόλεπτα. 20 τώρα τα 13 για τον Άρη. Έξω για τον Τάρπλεϊ κερδίζει φάουλ, όμως ο Γιαννάκης από τον Τζέρνιακ. Θα πάει για μία και μία ελεύθερες βολές ο αρχηγός. Απομένει πλέον να μάθουμε το τελικό σκορ του αγώνα, καθώς ο νικητής έχει πια καθοριστεί. Ο Άρης παίρνει τη νίκη εδώ μέσα στο Βρόσλαβ από την Σλαφ. Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες, εκτός από ένα ξέσπασμα των Πολωνών στο δεύτερο μέρος, η ελληνική ομάδα με την εμπειρία, την ψυχραιμία των παικτών της και το πολύ μεγάλο ταλέντο βέβαια, με τις δυο βολές του Γιαννάκη 90-78 το σκορ, ο αρχηγός φτάνει τους 20 πόντους, 12 δευτερόλεπτα ακόμα, ο Ζησκόφσκι πέτυχε ένα όμορφο καλάθι που καταχειροκροτείται από τον κόσμο, 5 δευτερόλεπτα, βλέπουν και πάλι οι Πολωνοί. Θα σουτάρει από τη μέση του γηπέδου αλλά κάνει airball ο Βίεργατς. Ένα δευτερόλεπτο πριν το τέλος.